Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκφράσω εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας αλλά και του ελληνικού λαού την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς την ηγεσία του λιμενικού σώματος, τους αξιωματικούς αλλά και τον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά που υπηρετεί στο λιμενικό σώμα, την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας διότι επιτελείτε το καθήκον σας κάτω από συχνά συνθήκες δύσκολες, ανδείξωες, με αυταπάρνηση και με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ένα καθήκον με πολλές όψεις. Αρχικά το καθήκον της επιβολής του νόμου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα. Και είναι εκατοντάδες οι περιπτώσεις που οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος με κίνδυνο πολλές φορές την ίδια τους τη ζωή βρισκόμενοι απέναντι στους εγκληματίες κατάφεραν με συντονισμένες επιχειρήσεις να αποτρέψουν την παράνομη εισδοχή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό. Είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω πριν από λίγο εντυπωσιακά βίντεο που αποδεικνύουν την αυτοθυσία αλλά και την υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα των στελεχών του λιμενικού σώματος. Και το τελευταίο διάστημα πράγματι η συνεργασία της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος, της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, των περιπολικών ανοιχτής θαλάσσης και των ελικοπτέρων του λιμενικού, έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες που καταδεικνύουν την αναβαθμισμένη δράση απέναντι στα οργανωμένα κυκλώματα των ναρκεμπόρων και των λαθρεμπόρων. Μόλις πρόσφατα, με συντονισμένες ενέργειες και με κίνδυνο της ζωής τους, σε μία περιπετειώδη καταδίωξη, τον Νοέμβρη που μας πέρασε, καταδίωξη που ξεκίνησε από την Κέρκυρα και ολοκληρώθηκε στην Τζιά, στελέχη του λιμενικού σώματος κατόρθωσαν να εξαρθρώσουν ένα διεθνές κύκλωμα διακινητών που μετέφερε με ταχύπλοα σκάφη μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών μεταξύ Αλβανίας, Ιταλίας και Ελλάδας. Κατάσχοντας πάνω από 2 τόνους ναρκωτικών ουσιών και οδηγώντας βεβαίως τους συλληφθέντες στη δικαιοσύνη. Ενώ λίγες μέρες αργότερα, τον περασμένο Δεκέμβρη, 6,5 τόνοι ναρκωτικών ουσιών κατασχέθηκαν μετά από συντονισμένη άψογη επιχείρηση στα διεθνή ύδατα νοτίως της Κρήτης. Και βεβαίως αυτές οι επιτυχίες καταδεικνύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, την επαγγελματική αρτιότητα αλλά και το θάρρος, την ετοιμότητα, το θάρρος, τον επαγγελματισμό των στελεχών του λιμενικού σώματος, ανδρών και γυναικών. Συνολικά κατά τον περασμένο χρόνο κατασχέθηκαν πάνω από 14 τόνοι ναρκωτικών ουσιών και έγιναν πάνω από 490 συλλήψεις διακινητών. Και παρόμοια είναι τα αποτελέσματα και σε ό,τι αφορά το λαθρεμπόριο τσιγάρων, λαθρέων τσιγάρων, όπου κατασχέθηκαν την προηγούμενη χρονιά πάνω από 45 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα. Επιτυχίες που καταδεικνύουν, επαναλαμβάνω, την άρτια εκπαίδευση, καταδεικνύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, που όμως αν δεν υπήρχε κάτι
που ξεπερνάει την εκπαίδευση και τον επαγγελματισμό και έχει να κάνει με την ψυχή, με το ψυχικό σθένος, δεν θα μπορούσαν να κατακτηθούν. Διότι όταν βάζεις απέναντι στους εγκληματίες την ίδια σου τη ζωή και τη διακινδύνευση της ζωής σου, αυτό είναι ανεκτίμητη προσφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Όπως ανεκτίμητη προσφορά απέναντι στο κοινωνικό σύνολο υπήρξαν και μια σειρά άλλες επιτυχίες στο παρελθόν. Να αναφέρω την κορυφαία εξ αυτών που αφορά εξάρθρωση εγκληματικών συμμοριών στον χώρο της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, που ήταν η πανευρωπαϊκή σημασίας επιτυχία του λιμενικού σώματος με την εξάρθρωση του ναρκόπλοιου Νόρουαν με πάνω από 2 τόνους λευκού θανάτου ηρωίνης, που προορίζονταν για την ελληνική αγορά, δηλαδή για να δηλητηριάσει νέους και νέες στη χώρα μας. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι στην πραγματικότητα, μέσα από τη δική σας αυτοθυσία, μέσα από τη δική σας στάση, προστατεύετε όχι μόνο την νομιμότητα, αλλά και την κοινωνική συνοχή, την ελληνική κοινωνία, και σώζετε ανθρώπινες ζωές. Το ίδιο πράξατε με αυτοθυσία και αυταπάρνηση και καθ' όλη τη διάρκεια της πρωτοφανούς προσφυγικής κρίσης που χτύπησε όλη την Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα στις δικές σας, στις δικές μας πλάτες πέρασε το μεγαλύτερο προσφυγικό κύμα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που αντιμετώπισε ολόκληρη η Ευρώπη. Και αυτά τα 3 χρόνια, άνδρες και γυναίκες του λιμενικού σώματος, πάλι με κίνδυνο της ζωής τους, σε αντίξωες πολλές φορές καιρικές συνθήκες, διέσωσαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Πάνω από 200.000 άνθρωποι που κινδύνευαν στη θάλασσα περισυλλέχθηκαν, εσώθησαν χάρη στις δικές σας προσπάθειες. Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Και αισθανόμαστε περήφανοι όταν βρισκόμαστε στα διεθνή φόρα και κάνουμε αναφορά στο δικό σας σθένος, στη δική σας ευθύνη, στη δική σας επαγγελματική στάση, στη δική σας ανθρωπιά. Άνθρωποι απροστάτευτοι, έρμεα στα νύχια των διακινητών, που βρέθηκαν πολλές φορές κατά δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, σε τρύπιες βάρκες στο Αιγαίο, σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, σωθήκαν από σας. Και βεβαίως αυτό μας κάνει περήφανος, διότι την ίδια στιγμή που κάποιες άλλες χώρες στην Ευρώπη δεν επιδεικνύουν το ίδιο σθένος υπεράσπισης των πανανθρώπινων αξιών και χτίζουν τείχη και φράχτες, εμείς βάζουμε πρώτη αξία την ανθρώπινη ζωή. Και γι' αυτό είμαστε 2 φορές περήφανοι, διότι ως Έλληνες υπερασπίζουμε τις αξίες που γεννήθηκαν στον τόπο μας και αποτελούν αξίες ολόκληρης της οικουμένης. Υπάρχει όμως και άλλη μια πτυχή της παρουσίας του λιμενικού σώματος που είναι ζωτικής σημασίας για την πατρίδα και το λαό μας. Η ελληνική ακτοφυλακή βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή εγγυητής της ασφάλειας στα θαλάσσια σύνορά μας. Με ισχυρή παρουσία, σε στενή συνεργασία με την Frontex, η οποία διεξάγει την πιο μεγάλη της επιχείρηση στις ελληνικές θάλασσες στο Αιγαίο. Στα θαλάσσια σύνορα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε,
όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι τα δικά μας ανατολικά σύνορα είναι τα ανατολικά σύνορα ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι που όχι μονάχα εμείς δεν πρέπει να ξεχνάμε, αλλά και κάτι που πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη όλοι όσοι φαντασιώνονται γκρίζες ζώνες και αμφισβητούν στοιχειώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Και να θυμούνται ότι οι προκλήσεις και η επιθετική ρητορική έναντι των κυριαρχικών δικαιωμάτων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρέφεται ενάντια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις τελευταίες μέρες υπήρξαν περιστατικά που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Και θέλω να είμαι απέναντί σας απολύτως ευθύς. Το πρόσφατο περιστατικό, και έχω μπροστά μου άντρες και γυναίκες που βρέθηκαν στο σκάφος του λιμενικού σώματος Γάβδος, τον κυβερνήτη και όλο το πλήρωμα με τους οποίους είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω. Το πρόσφατο λοιπόν αυτό περιστατικό ήταν αποτέλεσμα μιας απολύτως ανεύθυνης τάσης από την πλευρά της τουρκικής ακτοφυλακής. Μιας τάσης που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Όμως το μήνυμά μας, και τώρα και αύριο και πάντα, είναι μήνυμα σαφές. Οι άντρες και οι γυναίκες του λιμενικού σώματος βρίσκονται στο Αιγαίο για να σώζουν ζωές, όχι για να θέτουν σε κίνδυνο ζωές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ούτε να επιτρέψει, ούτε να δεχθεί, ούτε να ανεχθεί καμία αμφισβήτηση της εδαφικής της ακεραιότητας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Και η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που παίζει παιχνίδια. Είναι μια χώρα στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, με ισχυρό περιφερειακό ρόλο και διεθνείς συμμαχίες. Μια χώρα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Σίγουρα κάποιους αυτό τους ενοχλεί. Κάποιους τους ενοχλεί η αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Όμως τους καλούμε να συμβιβαστούν με αυτή την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα αυτή επιβάλλει απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τήρηση των αρχών της καλής γειτονίας, της ειρηνικής συνύπαρξης και της περιφερειακής συνεργασίας. Με απόλυτη νυφαλιότητα, ψυχραιμία, αλλά και αποφασιστικότητα, θα διαφυλάξουμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια που τόσο ανάγκη έχει η περιοχή μας. Και θα συνεχίσουμε το ελληνικό λιμενικό σώμα, θα συνεχίσει να επιτελεί το ρόλο του, να σώζει ανθρώπινες ζωές, αλλά και να επιτηρεί τα σύνορα της χώρας, τα θαλάσσια σύνορα της χώρας, που αποτελούν ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδεικνύοντας θάρρος, αλλά και πατριωτική ευθύνη. Με ψυχραιμία, επαγγελματισμό και αποφασιστικότητα στις δύσκολες στιγμές. Διότι στις κρίσιμες στιγμές η επίδειξη ψυχραιμίας δεν συνιστά μονάχα στάση ευθύνης, αλλά και στάση γενναιότητας. Και θέλω να σας συγχαρώ
για την γενναιότητα της ψυχραιμίας, για την ψυχραιμία που αποτελεί η γενναιότητα την οποία επιδείξατε. Η ψυχραιμία και η υπευθυνότητα αποτελεί στάση γενναιότητας. Αντιθέτως, και ας το κρατήσουν αυτό καλά κάποιοι, η θρασίτητα και η προκλητικότητα δεν αποτελεί μονάχα στάση ανευθυνότητας, αλλά και στάση δειλίας. Θράση δειλίας, θα έλεγα. Θέλω λοιπόν εκ μέρους του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω έναν προς έναν για τη στάση και την παρουσία σας, που είναι εγγύηση για την διασφάλιση της ομαλότητας και της ηρεμίας και του διεθνούς δικαίου στο Αιγαίο. Και να σας διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία από την πλευρά της βρίσκεται και θα σταθεί δίπλα σας, στηρίζοντας το δύσκολο έργο των ανθρώπων του λιμενικού σώματος. Όπως έγινε και το τελευταίο διάστημα, παρά τις οικονομικές δυσκολίες στις οποίες βρέθηκε η χώρα, τις οποίες ξεπερνά. Τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε ουσιαστική ενίσχυση και με προσλήψεις στους λιμενοφύλακες και στο υγειονομικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό. Υπήρξε η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε υψηλότατο βαθμό, σε ολόκληρη την Παραμεθόριο και βεβαίως το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για πρώτη φορά προχώρησε και σε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα με ελληνικούς αλλά και ευρωπαϊκούς πόρους. Ένα πρόγραμμα που αφορά την αναβάθμιση με σύγχρονα θαλάσσια συστήματα επιτήρησης και σύγχρονα σκάφη, προκειμένου να εξασφαλίσουμε με υψηλή πιστότητα επιτήρησης των θαλασσίων ελληνοευρωπαϊκών συνόρων και να υπάρχει η πιο υψηλή αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας, του λαθρεμπορίου, των ναρκωτικών και όπλων. Και είναι στόχος μας αφενός να εξυγχρονιστεί το λιμενικό σώμα και αφετέρου να κατασκευαστούν τα πλωτά μέσα στην Ελλάδα για την ενίσχυση και των ελληνικών ναυπηγείων και την αύξηση των θέσεων εργασίας. Επιτρέψτε μου όμως να κλείσω, φίλες και φίλοι, με το εξής. Η ενίσχυση του αξιόμαχου του λιμενικού σώματος, της επιχειρησιακής του ισχύς και ικανότητας, είναι υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας. Όμως οφείλω να παραδεχτώ ενώπιον σας ότι οι δικές σας δυνατότητες και ικανότητες δεν εξαντλούνται μόνο στην απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και ενίσχυση. Οι δικές σας ικανότητες και δυνατότητες έχουν να κάνουν με κάτι που όσο κι αν άλλοι θελήσουν να ενισχύσουν, δεν θα το καταφέρουν. Έχουν να κάνουν με την αυτοσύνη, που είναι στοιχείο της ιδιοσυγκρασίας του Έλληνα, και με την ψυχή. Την ελληνική ψυχή και το απαράμιλο σθένος που, προκειμένου κανείς να υπερασπιστεί ιδανικά και αξίες, δεν σκέφτεται ακόμα και να θέσει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή. Αυτή η ψυχή λοιπόν είναι το πιο σημαντικό αποτρεπτικό όπλο που διαθέτει και το λιμενικό σώμα αλλά και οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας. Σας είμαστε λοιπόν ευγνώμονες, σας συγχαίρουμε και θα είμαστε δίπλα σας στις προσπάθειές σας. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε απευθείας την ομιλία του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου.